Αγώνα ζωή και ανθρωπιά δίνουν σε καθημερινή βάση οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Εγκατέλειψαν τους αγωνιστικούς χώρους και κατέβηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί μοιράζουν σε πρόσφυγες και μετανάστες μερίδες φαγητού αλλά και υλικό ένδυσης, υπόδυσης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ μαζί με μπάλες για να απαλύνουν το δράμα όλων αυτών των ανθρώπων που εγκατέλειψαν άρον-άρον την πατρίδα του. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, όπως ο πρόεδρος του συλλόγου. Σίγουρα υπάρχει και άλλος κόσμος που βοηθάει, ώστε η πραγματικότητα αυτών των ανθρώπων να είναι λιγότερο άσχημη. Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος με μεγάλη καρδιά. Βγάζω το καπέλο στον πρόεδρο γιατί βοηθάει όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από την καταγωγή του. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις και ειλικρινά είναι κάτι πολύ καλό για το σύλλογο και την εικόνα του. Μπορεί να έχουν γνωρίσει ένδοξες στιγμές αγωνιζόμενοι στα μεγαλύτερα γήπεδα με ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου, όμως σε αυτή την αποστολή χαρίζουν οι ίδιοι απλόχερα το χειροκρότημα σε πρόσφυγες που αποδεικνύονται βιρτουόζοι της στρογγυλής θεάς. Οποιοδήποτε νιώθει άσχημα, γι' αυτό και σαν Ολυμπιακός εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Να βοηθήσουμε με ό,τι συνεπάγεται αυτό, είτε με ρούχα είτε με φαγητό, που τόσο πολύ τα χρειάζονται αυτά τα παιδιά. Η πρωτοβουλία των πρωταθλητών Ελλάδος έχει ξεκινήσει από τις 4 Μαρτίου με τους ποδοσφαιριστές του Συλλόγου να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο. Από την πρώτη στιγμή συγκέντρωση των χιλιάδων προσφύγων στον Πειραιά, η ομάδα της πόλης, ο Ολυμπιακός, βρίσκεται δίπλα τους. Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν προσφέρει περισσότερες από 500.000 μερίδες φαγητού, ήδη ένδυσης αλλά και μπάλες στα παιδιά. Υπόσχονται μάλιστα πως θα είναι εδώ για όσο χρειαστεί. Από τον Πειραιά για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας.